η επέμβαση στη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, η παρεμπόδιση συνδικαλιστικής δράσης, η επιβολή υγιής νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς αποτελεί διαχρονικό στόχο του κεφαλαίου και μάλιστα από τα πρώτα κιόλας βήματα της οργάνωσης των εργαζομένων. Τα τελευταία χρόνια, μέσα στις συνθήκες υποχώρησης του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, κράτος και εργοδοσία έχουν εξαπολύσει μια λυσαλαία επίθεση απέναντι στα εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, έχοντας το βλέμμα στραμμένο όχι μόνο στο σήμερα, αλλά και στην αυριανή ημέρα. Βασικός στόχος της επίθεσης αυτής είναι και το δικαίωμα στην απεργία, που αποτελεί μία από τις κορυφαίες διεκδικητικές μορφές ταξικής πάλης. Είναι ένα από τα ισχυρότερα όπλα που διαθέτει ο εργάτης απέναντι στον κεφαλαιοκράτη, αφού προσωρινά πάβει να θέτει στη διάθεσή του την εργατική του δύναμη, χωρίς την οποία είναι αδύνατη συνέχιση παραγωγής, καταργώντας έτσι τη δυνατότητα κέρδους από την εκμετάλλευση της υπεραξίας εργατικής δύναμης, που αποτελεί βασικό όρο ύπαρξης του κεφαλαίου. Η απεργία, όπως είναι φυσικό, διαμορφώθηκε σαν μια πραγματικότητα της ταξικής πάλης, χωρίς να γνωρίζει αρχικά νομική ρύθμιση. Από την άποψη αυτή, αντιμετωπίστηκε εξ αρχής από τους κεφαλαιοκράτες το κράτος του και το αστικό δίκαιο σαν παράνομη πράξη, που αντιμετωπίζεται με βίαιο και πολλές φορές δολοφονικό τρόπο από τις δυνάμεις καταστολής του αστικού κράτους και τους ιδιωτικούς στρατούς εργοδοσίας. Η αναγνώριση απεργίας ως εργατικού δικαιώματος στην νομοθεσία των αστικών κρατών ήταν αποτέλεσμα της σκληρής και τις περισσότερες φορές αιματηρής πάλης εργατικής τάξης. Η νομοθετική όμως αναγνώριση του δικαιώματος στην απεργία συνοδευόταν πάντοτε από σφιχτικούς όρους και περιορισμούς. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να είναι και διαφορετικά, αφού το αστικό δίκαιο, τμήμα του οποίου είναι και το εργατικό δίκαιο, πάντοτε θα εκφράζει τις εκμεταλλευτικές καπιταλιστικές σχέσεις και τα συμφέροντα των κεφαλαιοκρατών. Γι' αυτό και οι όποιες νομοθετικά κατοχυρωμένες κατακτήσεις του ταξικού εργατικού κινήματος είναι ανεπαρκείς, προσωρινές και εξαρτώνται πάντοτε από το επίπεδο της ταξικής πάλης και το σχετισμό δυνάμεων ανάμεσα στην αστική και την εργατική τάξη. Στην Ελλάδα, ρητή συνταγματική αναφορά για την απεργία υπάρχει για πρώτη φορά στο Σύνταγμα του 1975, ενώ ο βασικός συνδικαλιστικός νόμος που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης του απεργιακού δικαιώματος είναι ο νόμος 1264 του 1982. Ωστόσο, και ο συγκεκριμένος νόμος, όπως διατυπώθηκε και από τους προηγούμενους ομιλητές, τόσο αφετελώς όσο και σε συνδυασμό με άλλες διατάξεις του ελληνικού δικαιικού συστήματος, όχι απλά διασφαλίζει την ανεμπόδιστη άσκηση του απεργιακού δικαιώματος, αλλά απέναντι εισάγει σημαντικούς περιορισμούς και εμπόδια σχετικά με την άσκησή του. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η συνταγματικά κατοχυρωμένη δυνατότητα πολιτικής επιστράτευσης των απεργών από το κράτος. Ο αντιδραστικός αντεργατικός νόμος 330 του 1976, ο οποίος ισχύει μέχρι και σήμερα για τους ναυτεργάτες. Η υποχρέωση ενημέρωσης του εργοδότη προ 24 ωρών για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και προ 4 ημερών για τους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, που δυσχερίνει αντικειμενικά την πραγματοποίηση απεργιακών κινητοποιήσεων. Οι περιορισμοί στο πλαίσιο των ετοιμάτων. Οι περιορισμοί στην απεργία αλληλεγγύης. Η απαγόρευση ουσιαστικά της απεργίας που έχει αμυγός πολιτικά αιτήματα. Η κήρυξη της απεργίας μόνο από δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες οργανώσεις προκειμένου για δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους ΟΤΑ. Η κατεξαίρεση ακόμη και ευθυμερών συζήτηση των αγών της εργοδοσίας για να κηρυχθεί μια απεργία παράνομη και καταχρηστική παρά την τυπική απαγόρευση της άσκησης ασφαλιστικών μέτρων. Ο τυπικός αποκλεισμός των εργολαβικών εργαζόμενων αλλά και άλλων εργαζόμενων με ευέλικτες μορφές εργασίας όπως τις μαθητείες, πρακτικής άσκησης και άλλων από το δικαίωμα στην απεργία. Με βάση μάλιστα τις διατάξεις του ίδιου αυτού του νόμου, 9 στις 10 δικαστικές αποφάσεις που κρίνουν απεργιακές κινητοποιήσεις τις κηρύσσουν παράνομες ή και καταχρηστικές και μάλιστα με τέτοιο τρόπο που να απαγορεύεται να ξαναπραγματοποιηθούν με τα ίδια αιτήματα. Και αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και την εργοδοτική τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς, η οποία εκδηλώνεται με ποικιλόμορφους τρόπους, ομοί εκβιασμοί της εργοδοσίας, παρεμπόδιση συνδικαλιστικής δράσης, απολύσεις για συνδικαλιστικούς λόγους και πολλά άλλα, αν προσθέσουμε την ποινικοποίηση και καταστολή των εργατικών και λαϊκών αγώνων, γίνεται εύκολο αντιληπτό πως οι έννοιες συνδικαλιστικής ελευθερίας και δράσης αποτελούν στην πραγματικότητα κενό γράμμα του νόμου. Πάνω σε αυτό ακριβώς το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με την απεργοκτόνα διάταξη Αχτσιόγλου έδωσε ένα ακόμη χτύπημα στο δικαίωμα στην απεργία. Νομοθέτησε την υποχρεωτική παρουσία του ενός δευτέρου τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών για τη λήψη απόφασης για απεργία στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Εκεί δηλαδή ακριβώς που βρίσκεται η καρδιά του εργατικού κινήματος, στους τόπους δουλειάς και που γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο οι εκβιασμοί και απειλές εργοδοσίας, οι προσπάθειες παρεμπόδισης οργάνωσης και συνδικαλιστικής δράσης των εργαζομένων είναι πιο έντονες από οπουδήποτε αλλού. Και σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παίρνοντας επάξια τη σκυτάλη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ετοιμάζεται να δώσει το τελειωτικό χτύπημα στο απεργιακό δικαίωμα.
Με βάση τα όσα σιγά σιγά βλέπουν το φως δημοσιότητας, στις διατάξεις που ετοιμάζεται να φέρει προς ψήφιση η κυβέρνηση, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το ηλεκτρονικό φακέλωμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των μελών τους, περιορισμοί στον τόπο αλλά και στον χρόνο της εξαγωγής των συγκεντρώσεων, σε συνέχεια του νόμου εκτρώματος για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, βαριές ποινές και πρόστιμα στα σωματεία και αποζημίωση της εργοδοσίας για τις απεργίες που θα κηρυχθούν παράνομες και καταχρηστικές, δίνοντας έτσι ένα ακόμη όπλο στους εργοδότες που θα εκβιάζουν και θα τρομοκρατούν τους εργαζόμενους και τα σωματεία με οικονομική εξόντωση. Και βεβαίως, εφαρμογή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τη λήψη απόφασης για απεργία. Η κατοχήρωση μάλιστα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, που σαν δυνατότητα έχει προβλεφθεί ήδη με το νόμο 4635 του 19, αλλά και με πράξη νομοθετικού περιεχομένου εν μέσω πανδημίας, υπηρετεί έναν βαθύτερο και διαχρονικό στόχο του κεφαλαίου και των κομμάτων που το υπηρετούν. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία ανοίγει καταρχάς το δρόμο στην άμεση πανέβαση της εργοδοσίας, συλλογικές διαδικασίες των σωματείων, αφού πλέον ο εργοδότης και οι εκπρόσωποί του θα μπορούν να παρεμβαίνουν ευθέως και άμεσα στη διαμόρφωση της ψήφου των εργαζομένων, υπονομεύοντας έτσι το απεργιακό δικαίωμα και στρώνοντας το δρόμο για την ένταση της εργοδοτικής τρομοκρατίας, των απειλών και εκβιασμών της εργοδοσίας. Τα όποια επιχειρήματα αξιοποιεί ή θα αξιοποιήσει η κυβέρνηση πλησιάζοντας την ψήφιση του νομοσχεδίου, όπως για παράδειγμα ότι η εφαρμογή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σημαίνει τάχα περισσότερη δημοκρατία στο συνδικαλιστικό κίνημα, κινούνται πραγματικά σε μια σφαίρα εκτός πραγματικότητας. Γιατί σε ένα σύστημα που κυριαρχεί καπιταλιστική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, σε μια κοινωνία ταξικά διαιρεμένη, η δημοκρατία είναι ταξική. Είναι της τάξης που εξουσιάζει, δηλαδή της αστικής. Η πραγματική έλλειψη δημοκρατίας στους χώρους δουλειάς δεν βρίσκεται πουθενά αλλού παρά στο γεγονός ότι μια χούφτα κεφαλαιοκράτες πλουτίζουν από το μόχθο της εργατικής τάξης, κλέβοντας τον πλούτο που παράγει. Πέρα όμως από τα ζητήματα ασφάλειας και αγνησιότητας των ψηφοφοριών, που δικαιολογημένα γύρει ηλεκτρονική ψηφοφορία, το κύριο, το βασικό, είναι ότι υπονομεύει την ίδια τη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Βάζει στο στόχαστρο τη συλλογική δημοκρατική λειτουργία των συνδικάτων, τις ζωντανές διαδικασίες τους με φυσική παρουσία των εργαζομένων, ανταλλαγή επιχειρημάτων και απόψεων, συλλογική απόφαση και διαμόρφωση των αιτημάτων, των μορφών δράσης και πολλών άλλων. Θέλουν να διαμορφώσουν εργαζόμενους απομονωμένους από κάθε έννοια συλλογικής δράσης, να κόψουν τους δεσμούς των ίδιων των εργαζόμενων μεταξύ τους, να θέσουν εμπόδια στη συλλογική τους έκφραση, στη συλλογική οργάνωση της πάλης τους απέναντι στην εργοδοσία και στο κεφάλαιο. Και από κοντά, βέβαια, ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός, που με δηλώσεις του τύπου «Η απεργία τάφα για τα ψωμιά της», ρίχνει νερό στο μήλο των προωθούμενων αντεργατικών μέτρων. Η επίθεση που ετοιμάζει η κυβέρνηση στο απεργιακό δικαίωμα, υλοποιώντας τις απαιτήσεις του ΣΕΒ και του Μεγάλου Κεφαλαίου, δεν είναι καθόλου τυχαία. Και αυτό γιατί οι συλλογικοί αγώνες των εργαζομένων και ειδικά η απεργία, ανεξάρτητα το συγκεκριμένο κάθε φορά αποτέλεσμά τους, οδηγούν σε αυτό που με τρόμο απέφχεται η αστική τάξη της χώρας μας, όπως και οι αστικές τάξεις όλων των χωρών. Οδηγούν τους εργαζόμενους στη συνειδητοποίηση της ταξικής αντίθεσης με την καπιταλιστική εργοδοσία για το κεφάλαιο, στην αφύπνιση των συνειδήσεων και στη συνειδητοποίηση της δύναμης που απορρέει από την οργανωμένη συλλογική πάλη των εργαζομένων, η οποία στον βαθμό που σας συνδέεται και με την πάλη για την εξουσία, θα δείχνει τον δρόμο της απελευθέρωσης των εργαζόμενων από την εκμετάλλευση. Έτσι λοιπόν, ο εκδημοκρατισμός και εξυγχρονισμός συνδικαλιστικού κινήματος που διαφημίζει η κυβέρνηση δεν είναι παρά η εκβαθέων υπονόμευση του συνδικαλιστικού κινήματος και του ίδιου του πυρήνα της ολιγικής οργάνωσης και δράσης των εργαζομένων. Μία ακόμη μεγάλη κατάκτηση εργατικής τάξης που έχει επίσης βρεθεί στο στόχαστρο της επίθεσης του κεφαλαίου τα τελευταία χρόνια είναι και ο θεσμός των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας γεννήθηκαν από την ανάγκη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου της εργατικής τάξης από την εκμετάλλευση των εργοδοτών και επιβλήθηκαν μέσα από σκληρούς απεργιακούς αγώνες. Η νομοθετική τους κατοχήρωση αποτελούσε τη νομική αναγνώριση της συλλογικής δύναμης της εργατικής τάξης να διαπραγματεύεται τους όρους πόλης της εργατικής της δύναμης. Η επίθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων ανέτρεψε όλο το νομικό πλαίσιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που είχε σταδιακά κατακτηθεί από το εργατικό κίνημα της χώρας μας, με αποτέλεσμα σήμερα η συντηρητική πλειοψηφία των εργαζομένων να μην καλύπτεται καθόλου από συλλογική σύμβαση εργασίας και να βρίσκεται στο έλαιο της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και των ατομικών συμβάσεων εργασίας. Σήμερα λοιπόν, και με βάση το νομικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις συναντούν πολλά εμπόδια στο να διαπραγματευτούν όρους που ανέκαθεν αποτελούσαν αντικείμενο μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Όπως για παράδειγμα την τιμή που οι εργαζόμενοι πουλάνε την εργατική τους δύναμη, αφού πλέον ο κατώτερος νόμιμος μισθός και ημερομίσθιο καθορίζονται από τον κρατικό νόμο. Το γεγονός αυτό υπονομεύει αντικειμενικά το βαθμό συσπήρωσης των εργαζομένων στα σωματεία, αφού η ένταξη του νέου εργαζόμενου στο σωματείο, στην αρχή τουλάχιστον, βρίσκει έρισμα στην ανάγκη του να διαπραγματευτεί μέσω των συλλογικών του οργάνων τους όρους αμοιβής και εργασίας του. Ο νέος εργαζόμενος, λοιπόν, άπειρος από τα ωφέλη της ταξικά προσανατολισμένης συνδικαλιστικής δράσης, αντικειμενικά θα διστάσει να γίνει μέλος του σωματείου όταν γνωρίζει ότι το τελευταίο δεν μπορεί, λόγω του συνεχώς επιδεινούμενου νομοθετικού πλαισίου, να διαπραγματευτεί για τους όρους πόλης εργατικής του δύναμης. Έτσι, οι συνέπειες για τους εργαζόμενους είναι τραγικές.
αφού πλέον η διαπραγμάτευση από το πεδίο της συλλογικής διαπραγμάτευσης περνάει σε ατομικό επίπεδο, όπου αντικειμενικά ο εργαζόμενος βρίσκεται σε πολύ χειρότερη θέση απέναντι στο κεφαλαιοκράτη εργοδότη. Θα άξιζε στο σημείο αυτό να υπογραμμίσουμε ότι ακόμα και στο πλαίσιο του αστικού δικαίου, το εργατικό δίκαιο υποτίθεται ότι είναι κατεξοχήν παράδειγμα προστατευτικού δικαίου, δηλαδή κλάδου δικαίου που αποσκοπεί στην προστασία του πιο αδύναμου μέρους. Η διαπραγμάτευση, επομένως, εργασιακή σύμβαση σε ατομικό επίπεδο, όχι μόνο δεν εκφράζει τη δίθεν ισότητα των δύο μερών που διαπραγματεύονται, αλλά ενισχύει και βαθαίνει την πραγματική ταξική ανισότητα. Το νέο τερατούργημα που σχεδιάζει η κυβέρνηση, αξιοποιώντας και τις σημερινές συνθήκες υποχώρησης του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, πρέπει να λάβει τη μόνη απάντηση που του αξίζει: ότι δεν θα περάσει. Στο κάλεσμα αγωνιστικής ετοιμότητας που έχουν ήδη εξαγγείλει εκατοντάδες σωματεία, ομοσπονδίες και εργατοπαλληλικά κέντρα σε όλη τη χώρα, κάθε εργαζόμενος, κάθε προοδευτικός και ριζοσπάστης άνθρωπος που αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα και το μεγαλείο της συλλογικής οργάνωσης των εργαζομένων, δεν μπορεί παρά να δώσει το δυναμικό παρόν. Άλλωστε, το ταξικό εργατικό κίνημα και ο πόλος της σπήρωσής του, το ΠΑΜΕ, απέδειξε ότι ακόμα και στις πρωτόγνωρες για όλους τις συνθήκες της πανδημίας, δεν πήγε σε παράταξη καραντίνα. Και με υποδειγματική τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων και των μέτρων προστασίας υγείας, πρωτοστάτησε στον αγώνα για την αποκάλυψη και την απόκριση των αντεργατικών μέτρων, που με αφορμή και την πανδημία επέβαλαν στους εργαζόμενους, κυβέρνηση και εργοδοσία, πρωτοστάτησε στον αγώνα για την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων του λαού μας.